πώς διαπιστώνουμε ότι είναι αληθές ή ψευδές. Κύριε Καβαδά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πατριανάκο και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την ευκαιρία που μας δίνουν να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο workshop και βεβαίως όλους εσάς για την παρουσία σας. Για τα επόμενα περίπου 10 λεπτά θα είμαι σύντομος για να αφήσουμε πολύ περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους σας για την ανάλυση των περιστατικών. Θα σας κάνω μια εισαγωγή στο πρόγραμμα του QLab που θα δείτε στους υπολογιστές σας, έτσι ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην ανάλυση των περιστατικών με μεγαλύτερη ευκολία. Θα δούμε πώς ανοίγουμε μια μελέτη, πώς θα μπούμε στο πρόγραμμα επεξεργασίας τους, θα δούμε τα σημαντικότερα από τα εργαλεία επεξεργασίας που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάλυση των περιστατικών που θα ακολουθήσουν. Ανοίγοντας την εφαρμογή όπως στα περισσότερα PC... Δημήτρη, θα δείτε... ό,τι έχεις εσύ είναι και κάτω. Ναι. Δηλαδή, να σε ακολουθούν από κάτω από το ακροατήριο βήμα-βήμα, να βλέπουν ό,τι κάνεις εσύ να το κάνουν και από κάτω. Επειδή δεν είμαι στο Q-Stess, στο Q-Lab και είμαι σε παρουσίαση και επειδή αυτά θα τα ξανακάνουν με τους ομιλητές, ωραία, νομίζω ότι απλά θα τους δείξω τοπογραφικά που βρίσκεται το κάθε τι για την εξοικείωση. Απλά εσείς από κάτω μπορείτε να ανοίξετε ένα Q-Lab και να δείτε πού είναι το κάθε κουμπί από αυτό που θα σας λέει ο κύριος Καβαδάς. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Λοιπόν, ανοίγοντας την εφαρμογή του QLab, το λογισμικό θα σας εμφανίσει αυτόματα την επιλογή Studies, όπου θα δείτε τη λίστα των εξετάσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή κατεστημένα μέσα στο software. Πατώντας πάνω στο όνομα του ασθενούς, μπορούμε να δούμε ένα preview των αποθηκευμένων εικόνων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη εξέταση. Με διπλό αριστερό κλικ στο όνομα του ασθενούς ή πατώντας την επιλογή View, ανοίγουμε όλες τις εικόνες και τα βίντεο της συγκεκριμένης μελέτης. Μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε θέλετε. Οι εικόνες θα εμφανιστούν σε τετράδες ως προεπιλογή και μπορούμε να μεγαλώσουμε την εκάστοτε εικόνα με διπλό αριστερό κλικ. Δεν ανοίγει το... Γιάννη και Ιωάννα, μπορείτε λίγο να δείτε πού έχουμε θέματα με το άνοιγμα των εικόνων, να βοηθήσουμε λίγο. Οποιαδήποτε μελέτη θέλετε. Θα συνεχίσω για να μην χάνουμε χρόνο και θα δούμε για τα PC που δεν έχουν κάποιο θέμα πώς θα το φτιάξουμε. Οι εικόνες λοιπόν εμφανίζονται σε τετράδες ως προεπιλογή και μπορούμε να μεγαλώσουμε την οποιαδήποτε εικόνα με διπλό αριστερό κλικ πάνω της. Για να επιλέξουμε ένα 3D dataset προς ανάλυση με τα λογισμικά προσωπικοποίησης, θα πρέπει να πατήσουμε αριστερό κλικ στο μικρό κουτάκι που βρίσκεται δεξιά και χαμηλά της εικόνας. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε στο γράμμα Q τις αντίστοιχες επιλογές των Q Applications για να διαλέξουμε το αντίστοιχο λογισμικό που επιθυμούμε. Στη δική μας περίπτωση τώρα θα επιλέξουμε το CV3D Viewer. Μόλις ανοίξει το dataset... Okay. Αυτά όλα που λέω θα ξαναγίνουν σε κάθε παρουσίαση περιστατικού που... Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα ένα προς ένα. Κι άλλο πίσω. Ωραία. Λοιπόν... Μπορούμε να ανοίξουμε οποιαδήποτε μελέτη θέλουμε, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στο όνομα του ασθενούς. Και θα έρθουμε σε αυτή τη μορφή που θα δούμε σε τετράδες τις εικόνες που περιέχει. Είμαστε όλοι εδώ, ωραία. Μπορούμε να μεγαλώσουμε οποιαδήποτε εικόνα θέλουμε με διπλό αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα. Και να έρθει σε αυτή τη μορφή.
Και για να επιλέξουμε ένα εργαλείο ποσοτικοποίησης, μπορούμε είτε να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και να διαλέξουμε ποιο εργαλείο ποσοτικοποίησης θέλουμε, ή να πατήσουμε αριστερό κλικ στο μικρό κουτί που βρίσκεται δεξιά και χαμηλά της εικόνας και να ανοίξουμε από το γράμμα Q το application που επιθυμούμε. Ας επιλέξουμε για το πρώτο dataset το CV3D Viewer. Η εικόνα που θα έχουμε είναι αυτή, στην οποία θα έχουμε τις τρεις τις δυσδιάστατες τομές μας και τον όγκο που προκύπτει από τη συγκεκριμένη λήψη. Στην καρτέλα πάνω αριστερά θα επιλέξουμε την επιλογή Controls, για να εμφανίσουμε όλες τις ρυθμίσεις για την επεξεργασία των εικόνων μας. Αριστερά ψηλά στην εικόνα υπάρχει μια επιλογή Controls. Εδώ θα έχουμε ένα σύνολο από, θα δούμε ένα σύνολο από παραμέτρους που αφορούν τη βελτίωση της τρισδιάστατης εικόνας ή κάποια τροποποίηση στις δυσδιάστατες τομές μας. Και θα δούμε και κάποια εργαλεία cropping, τα οποία θα δουλέψετε μετά στα περιστατικά μαζί και με τους ομιλητές μας. Θα ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω, κατεβάζοντας λοιπόν την μπάρα στο κατώτερο σημείο. Θα βρούμε βασικές ρυθμίσεις που αφορούν τη 3D εικόνα, όπως η φωτεινότητα, το compression, το smoothing, το χάρτη. Δεν θα σταθούμε σε όλα αυτά, ούτε θα νομίζω εκεί οι συνάδελφοι σας θα σταθούν σε όλα αυτά. Απλά εδώ να πούμε ότι το πιο σημαντικό που είπε και ο κύριος Στεφανίδης είναι ότι το gain είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μείωση ή αύξηση του θορύβου ή της ωφέλιμης πληροφορίας στην εικόνα την τρισδιάστατη. Άρα από αυτές τις ρυθμίσεις η πιο βασική μας είναι η ρύθμιση του gain. Εξαρτάται πάντα από το dataset. Θα το δείτε στην εκάστοτε μελέτη που θα αναλύσουμε μετά. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, Δημήτρη, σε διακόψω λίγο επειδή άκουσα μια ερώτηση για το gain. Στο acquisition, όταν παίρνουμε την εικόνα δηλαδή, φροντίζουμε να είναι γύρω στο 50 η σκάλα και φροντίζουμε να είναι ήπια over gain. Έτσι ώστε να μπορούμε μετά να τα μειώσουμε από εδώ πέρα. Όταν είμαστε στο σταθμό εργασίας, στο gain, το ρυθμίζουμε αναλόγως, ακριβώς όπως είπε ο κ. Καβαδάς, με το dataset το οποίο έχουμε. Αλλά όταν παίρνουμε την εικόνα gain, compress, είναι γύρω στο 50. Στο μέσο δηλαδή. Ανεβάζοντας λίγο πιο πάνω την μπάρα, θα δούμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν το έγχρωμο Doppler, στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε κάποιο 3D color dataset. Αντίστοιχα και εδώ, θα δούμε ότι έχουμε τις επιλογές του Color Gain, Smoothing, Baseline, σε περίπτωση Pizza, Color Vision που είναι ο χάρτης ουσιαστικά και το φίλτρο. Και εδώ πολύ σημαντικό είναι το Color Gain, ανάλογα το περιστατικό που αναλύουμε. Ανεβαίνοντας λίγο ακόμα, θα δούμε τις επιλογές που έχουμε για το cropping. Εδώ θα βρούμε 4 διαφορετικούς τρόπους cropping, και σαν πρώτη μας επιλογή θα δοκιμάσουμε το Crop Adjust Plane. Θα εμφανιστεί, όποιος θέλει να ακολουθήσει και να δοκιμάσει μπορεί να το πατήσει. Θα δούμε όλους τους τρόπους cropping, θα τους δείτε και μετά με τους ομιλητές πάνω στα περιστατικά, αλλά άμα θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Πατώντας το λοιπόν, θα εμφανίσουμε ένα ελεύθερο plane, το οποίο το περιστρέφουμε και το τοποθετούμε στο σημείο του όγκου στο οποίο θέλουμε να διεισδύσουμε.
βγαίνει με αυτή τη μορφή και με πατημένο αριστερό κλικ, μόλις το επιλέξουμε, μπορούμε να το περιστρέψουμε περιμετρικά από όλο τον όγκο. Αφού το τοποθετήσουμε στο επιθυμητό σημείο, υπάρχει ακριβώς από κάτω μία... Υπάρχει επιλογή Plane Adjustment, όπου μεταφέροντας την μπάρα προς τα δεξιά, θα δούμε ότι το plane εισχωρεί μέσα στο δεδομένα του όγκου μας. Θα προχωρήσω στη δεύτερη επιλογή μας για το cropping, που είναι το Crop Adjustment Box. Είναι λίγο πιο πάνω. Με τη συγκεκριμένη επιλογή θα εμφανίσουμε περιμετρικά του όγκου όλες τις πλευρές από τις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε cropping. Όπου B, G και R αντιστοιχούν στις μπλε, πράσινες και κόκκινες πλευρές που θα εμφανιστούν και μετακινώντας το αντίστοιχο plane που επιθυμούμε, θα φτάσουμε στο σημείο της τρισδιάστατης δομής που αναζητάμε. Είναι ενεργοποιημένα και τα MPR και το volume. Θα τα ξανακάνουμε όλα αυτά και με τη βοήθειά μας στις αναλύσεις των περιστατικών. Οπότε να προχωρήσω, μην χάσουμε χρόνο από την ουσία του workshop. Λίγο πιο πάνω θα συναντήσουμε δύο πιο εύκολους και γρήγορους τρόπους cropping, που είναι το iCrop και το Quick View. Το iCrop ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε ένα 3D zoom post-processing, καθώς μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα box στη δυσδιάστατη εικόνα μας, όπως έδειξε πριν ο κύριος Στεφανίδης σε live εικόνα, και να δούμε την αντίστοιχη τρισδιάστατη δομή. Το Quick View που βρίσκεται ακριβώς δίπλα είναι ο ευκολότερος τρόπος cropping, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα με δύο μόνο κλικ στη δυσδιάστατη εικόνα μας να επιλέξουμε την αρχή, την κατεύθυνση και το τέλος της τρισδιάστατης τομής που θέλουμε να αναδείξουμε. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, στην επιλογή Plane Lock. Ωραία. Θα τα ξαναδούμε όλα ένα προς ένα. Ωραία, ωραία. Okay. Ανεβαίνοντας λοιπόν λίγο πιο πάνω στην επιλογή Plane Lock, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε ένα εκ των τριών 2D planes για να κάνουμε ευκολότερα χειρισμούς χωρίς να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Οι 2D εικόνες που συνθέτουν τον όγκο χωρίζονται με χρωματικό κώδικα,
όπου με πράσινο χρώμα βλέπουμε την πρωτογενή μας λήψη, με κόκκινο χρώμα την εγκάρσια τομή αυτής στις 90 μοίρες και με μπλε χρώμα θα βλέπουμε πάντα την οβελιαία τομή. Ανεβαίνοντας στο ανώτερο σημείο, θα συνεδίσουμε την επιλογή rotation, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα στη θέση relative. Μετακινώντας την μπάρα δεξιά ή αριστερά, μπορούμε να περιστρέψουμε τον όγκο στον άξονα του Z. Με τις επιλογές Reset MPR και 3D Home, επαναφέρουμε τις 2D εικόνες και τον 3D όγκο στην αρχική τους θέση. Καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας μας, ως modes είχαμε επιλεγμένα τα MPR και τον όγκο. Σε περίπτωση που θέλουμε να απεικονιστεί μόνο η τριδιάστατη εικόνα ή αντίστοιχα μόνο τα MPR, απενεργοποιούμε ένα από τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.